Όλο και σε πιο δύσκολη θέση βρίσκεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου το τελευταίο διάστημα μετά τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Και σαν να μην έφτανε η κακή αγωνιστική εικόνα του Δικεφάλου και το γεγονός ότι έχει μείνει στην 5η θέση της βαθμολογίας και στο μείον 9 από την κορυφή, ο Ρουμάνος τεχνικός θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης έχοντας γεμάτο το αψιολόγιο του. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η ατυχία χτύπησε για πρώτη φορά φέτος τους ασπρόμαυρους με τον τραυματισμό του Μπράντον Τόμας, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση μετά από ένα φιλικό απέναντι στον Πανσεραϊκό στα τέλη Σεπτεμβρίου και αναμένεται να επιστρέψει στη δράση σε περίπου 2 εβδομάδες. Το πιο πρόσφατο πλήγμα για τους Θεσσαλονικείς είναι η απουσία του αρχηγού του, Σαντελίνο Βιερίνια, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι από τη Λιβαδιά και στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού και θα απουσιάσει από τα γήπεδα για 3 εβδομάδες. Θολό είναι το τοπίο όσον αφορά τους τραυματισμούς στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Κουλιαράκη, ο οποίος όμως δεν αποκλείεται να είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου για το παιχνίδι στο Φάληρο. Επιπλέον, ο προπονητής του Δικεφάλου είδε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας του, τον Ανδρία Ζίβκοβιτς, να αποβάλλεται από το μάτς με το Λεβαδιακό και έτσι δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του στο μάτς της Δευτέρας. Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση του Γιασμίν Κούρτιτς, ο οποίος συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και θα πρέπει να αποφασιστεί σε ποιο από τα επόμενα παιχνίδια, με Ολυμπιακό εκτός έδρας, Αστέρα Τρίπολης εντός, ΑΕΚ εκτός και ΠΑΣ Γιάννα εντός, θα απουσιάσει.